Αλήθεια. Υπέροχο. Τι νούμερο. Ναι. Μαρία Πακοδήμου, η νέα Μαρία. Η Τουρκάλα. Όχι, το νέα το δέχομαι. Γιατί έτσι νιώθω. Σε δίνει ο Τουρκός. Όχι, Έλληνας είναι ο στυλίστας μου. Ερωτεύτηκες Τουρκό. Πού τα άμαθες εσύ αυτά, τι είναι αυτά τι που ωραία, λέτε, ρε, ακούς, τι. Μαρία, τι λέει στα Μαρία είσαι άλλη, μάθεις. Είσαι μισή και άλλη μισή. Σάσα μου. Πώς είσαι. Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Ερωτευμένη. Καλά είμαι. Το παιδί έφυγε, Έφυγε το αγόρι μου, ναι, το μεγάλο, να πάει στο καλό. Έτσι είναι. Απ' τη μια χαίρομαι, ξέρεις. Γιατί έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε, πέρασε το πανεπιστήμιο που ήθελε. Και ξέρω ότι εκεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω γιατί νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής του. Είσαι αυστηρή με τις κοπέλες τους. Καλέ, εγώ όχι, καθόλου. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Είμαι χαρούμενη να είναι καλά. Με τον Αργυρόπουλο πώς τα καταφέρνετε και έχετε καλές σχέσεις. Είμαστε καλοί άνθρωποι και εξελισσόμαστε, οριμάζουμε. Ξέρεις. Ήταν δύσκολο μέχρι να γίνει αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι ποτέ εύκολο. Γιατί όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, υπάρχει μια περίοδος μικρή ή μεγάλη που ο εγωισμός είναι μεγάλος και δημιουργεί εντάσεις. Αλλά όταν έχεις παιδιά, είναι ένα κίνητρο για να είσαι κοντά με τον άλλον. Γιατί μοιράζεσαι τις έγνοιες τους, τα θέματα. Και είναι ωραίο να είσαι οικογένεια. Η οικογένεια δεν είναι μόνο το ότι επιλέγεις να είσαι στο ίδιο σπίτι. Μπορείς να είσαι και σε χωριστά σπίτια. Τον είδες στο My Style Rock. Τον είδαμε. Πες μου, για πες. Κοίταξε. Τεκνάκι το έχει γίνει, τεκνάκι, ε. Και εμένα πάντα μ' άρεσε. Δηλαδή δεν έβλεπα ποτέ ότι έχει αλλάξει. Τι ήταν αυτό που μου έκανε. Για πες. Μου άρεσε. Στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια, δεν έβλεπα τον Δημήτρη που ξέρω που είχε αυτό το μπρίο και την ατάκα. Αλλά εκείνος ήταν πρώτη φορά στη τηλεόραση και είναι λογικό, ήταν λίγο μαγκωμένος. Του έδωσε συμβουλές. Όχι, του είπα ότι δεν έχει ανάγκη από συμβουλές. Του είπα μόνο ότι μπορεί να. Δεν έχει, μωρέ, γιατί τον ξέρω. Έχει μια προσωπικότητα που έχει ταπεραμέντο, έχει καλή ατάκα, είναι χαριτωμένος, είναι θετικός άνθρωπος. Οπότε δεν είχε να κρύψει κάτι από τον εαυτό του. Οπότε να δείξει το γνωστό. Να είναι ο εαυτός του. Παρουσίασε στο Power of Love και πέσανε να σε φάνε. Ότι η Πακοδήμου παρουσιάζει κάτι τρας. Η Πακοδήμου αυτό, το ένα. Εγώ το γλέντισα. Πώς το γλέντισες? Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή το ότι μπορούσα να συμμετέχω από τόσο κοντά, παρακολουθώντας σχέσεις να εξελίσσονται, να ξεκινάνε, να δημιουργούν ρήξεις, να δημιουργούν εντάσεις, να τα ξαναβρίσκουν. Είναι ωραίο. Ωραία εμπειρία το reality. Θα ξαναπαντρευόσουν, να. Δεν έχω κανένα ζήτημα με το γάμο, ούτε να παντρευτώ ούτε να μην παντρευτώ. Οι σχέσεις έχουν σημασία. Άρα περνάμε καλά. Αυτή σταμάτη, δεν θα σταμάτη. Πώς είσαι, Μαρία. Ναι. Πώς είσαι σαν σύντροφος. Δεν νομίζω ότι. Υπάρχει καλύτερη. Υπάρχει καλύτερη. Το σώμα αυτό πώς διατηρείται, έτσι. Η φύση. Το στήθος είναι δικό σου. Απόλυτα. Όλο. Τι εννοείς όλο. Εννοείς εκτός από τον μπροστά να έχω και τίποτα άλλο από πίσω. Τι νούμερο. Αχ, μπερδεύομαι. Περίπου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Είναι μεγάλο πάντως, ωραίο. Ένα ντε. Και έλα κι εγώ. Θα φύγω γιατί μετά θα περάσουμε στα παρακάτω. Τα τεκνά σου την πέφτουνε, Μαρία. Σε φιλό σας. Σε μιλφάρα πάντως. Σε φιλό σας. Δεν είσαι μιλφάρα. Έχουμε μια καλή εκπομπή. Για να ηρεμήσεις. Μια καλή χρονιά. Μια καλή σχέση. Μια ωραία οικογένεια. Να σου πω, σε λένε μιλφάρα. Γι' αυτό σου λέω σε χαιρετώ. Κομπλιμέντο είναι αυτό. Το ξέρω, αλλά τώρα δεν θα απαντήσω. Και θα φύγω από εδώ για να περάσω μπροστά από εκεί. Αποθεώστε το είδωλο.